Μόνα, νηστικά για πάνω από 24 ώρες και φοβισμένα, εντοπίστηκαν τα τρία αδελφάκια από δασκάλα του ειδικού σχολείου Αρκαλοχωρίου, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτοψία στο σπίτι της οικογένειάς τους, καθώς το ένα από τα παιδάκια είχε να εμφανιστεί μέρες. Εμβρόντιτη, άκουσε τα δύο αδελφάκια να εξηγούν ότι η μητέρα τους είχε φύγει την προηγούμενη μέρα για το Ηράκλειο με το φίλο της και άφησε το 6χρονο κοριτσάκι και το 11χρονο αγοράκι να προσέχουν μόνα τους τον 8χρονο αδελφό τους, που είναι τυφλός, κουφός και τετραπληγικός. Μια κατάσταση που, όπως επιβεβαίωσαν οι γείτονες, εξελισσόταν κάθε τρεις και λίγο. Ευτυχώς προλάβανε για κάτι το χειρότερο, εφόσον τα βρήκαν τα παιδιά και είναι τουλάχιστον τα δύο καλά στην υγεία τους, γιατί σας λέω το άλλο είναι τετραπληγικό, δεν ακούει και δεν βλέπει. Νομίζω ότι θα επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια και ο κόσμος. Εμείς έχουμε κοινωνικές δοσμές στο Δήμο μας πολύ καλές και σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή και αν χρειαστεί ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Το οικογενειακό δράμα πεζόταν εδώ και καιρό στο χωριό Παναγιά, όπου είχαν εγκατασταθεί τα προηγούμενα χρόνια οι 33χρονοι, τα τρία ανήλικα παιδιά και ο Ιρακινός πατέρας τους, ο οποίος όμως πριν από 8 μήνες έφυγε για την Αθήνα. Οι 33χρονοι δεν εργαζόταν και οι γείτονες ήταν εκείνοι που στήριζαν τα παιδάκια με ένα πιάτο φαγητό. Τα πήρε η αστυνομία, πήρε και τη μαμά. Το τι θα γίνει στην πορεία δεν ξέρουμε, ο εισαγγελέας αποφασίζει. Εσείς τι ακούσατε για την οικογένεια αυτή, τι μάθατε ως δήμαρχος? Εγώ έμαθα ότι μέναν εκεί, έκανε κανένα μεροκάμα τον μπαμπάς, έφυγε ο μπαμπάς, τα εγκατέλειψε και είχαν μείνει μόνα τους. Τώρα πώς ζούσαν, τι έτρωγαν, γιατί η μαμά δεν θα μπορούσε να πάει να δουλεύει και να αφήσει τρία παιδιά στο σπίτι μόνα τους. Τους βοηθούσαν οι περίοικοι. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν και συνέλαβαν την 33χρονη μητέρα των παιδιών, Ελληνίδα με καταγωγή εκτός Κρήτης. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για έκθεση κατά συρροή και χθες οδηγήθηκε στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου, όπου άφησε εμβρόντιτους αστυνομικούς και δικαστές, αναφέροντας ότι τα παιδιά ήταν ικανά να προσέχουν το ένα το άλλο. Το νοσοκομείο μας μαζί με την κοινωνική υπηρεσία και σε συνεργασία με την εισαγγελία και το χαμόγελο του παιδιού φροντίζει τα παιδιά. Και η κοινωνική υπηρεσία φροντίζει και να τα κάνει βόλτα στην αυλή του νοσοκομείου. Τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση, απλώς είναι λίγο σοβαρά. Σοβαρά εννοώ ότι δεν χαμογελούν. Η ίδια καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση κατά συγχώνευση με τριετή αναστολή. Από την κοινωνική υπηρεσία αναζητήθηκε και εντοπίστηκε ο Ιρακινός πατέρας των παιδιών, ο οποίος έφτασε στο Ηράκλειο και δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, παρότι δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους. Μου είπανε κάποιοι από το χωριό ότι έψαχναν, χωρίς να είναι αυτό σίγουρο, έψαχνα μήπως βρουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να τα υιοθετήσουν τα παιδιά. Δεν ξέρω αυτό αν είναι αλήθεια. Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η 33χρονη είναι εθισμένη στο διαδίκτυο, ενώ πριν από 8 μήνες του είχε ζητήσει να χωρίσουν.